ανήσυχος ο Χάρης έκρισε στο 3. Πρώτο τελευταίο άλογο στην αφιτηρία ο Παριδάκος. Και με τον εκτός στοιχήματος στο μπρόκερ θα δοθεί εκκίνηση. 51 λεπτά στον Καϊνιάνο Μάραθον Μπόι, 1,16 ο Λίγκαλ Πάουερ, 1,73 ο Παριδάκος. Όλα έτοιμα, 10 συνολικά τετραετής μέδεν στα 1400 μέτρα. Τα λόγα είναι στις εντολές του αφέτη και δίδεται η εκκίνηση, όπου από τα πρώτα μέτρα, καθώς φεύγει καθυστερημένα και πάλι ο Χάρι Σίκρετ, δεν έπιε καλά και ο Σίτος, ο Μάραθον Μπόι θέλει να βγει μπροστά, ο Λίγκαλ Πάουερ απ' έξω πιέζει και τελικά οδηγεί Μάραθον Μπόι στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια προωθείται συνεχώς ο Χάρι Σίκρετ, ο οποίος θέλει να περάσει την τρίτη θέση. Τα καταφέρνει ο μπρόκερ απ' έξω, μπάτζες της Light Παριδάκος, στη συνέχεια ακολουθεί ο Παραλίας. Στο ύψος των 1000 μέτρων, Legal Power και Marathon Boy, οι δύο πρώτοι. Στη συνέχεια ο Χάρι Σίκρετ, ακόμα πιο πίσω ο μπρόκερ. Στην πέμπτη θέση ο μπάτζες της Light και μπροστά από τον Παριδάκο που ακολουθεί στην έκτη θέση, ο Παραλίας 7ος. Πλησιάζουμε για τα τελευταία 600 μέτρα, πάντα μπροστά, Legal Power στην δεύτερη θέση, Marathon Boy. Στη συνέχεια Harry Secret, Broker και πιο πίσω Majesty's Light και Παριδάκος. Πάμε για τα τελευταία πλέον 400 μέτρα προοδευτικά, ο Marathon Boy καταδιώκει τον πρωτοφόρο, Legal Power. Legal Power, Marathon Boy, ενώ και ο Harry Secret αναπτύσσεται δυνατά. Στην τελική ευθεία ο Legal Power έχει πάρει διαφορά, ο Harry Secret πιάνει το Marathon Boy και όλοι μαζί, όπως και ο Majesty's Light από την εσωτερική, θέλουν να πλησιάσουν τον πρωτοφόρο. Legal Power με μεγάλη διαφορά, Harry Secret περνάει στη δεύτερη θέση, ενώ και ο Παριδάκος αναπτύσσεται δυνατά, θέλει να πάρει την τρίτη θέση από τον Marathon Boy. Μάλιστα απειλείται να χάσει και την τέταρτη θέση και έτσι είναι, καθώς ο Majesty's Light είναι αυτός που τον περιορίζει τελικά στην πέμπτη θέση. 4, 9, 7, 5. Εδώ και πάλι, Legal Power, Marathon Boy θα υποχωρήσει έντονα στην τελική ευθεία, θα το προσπεράσουν διαδοχικά Harry Secret, Παριδάκος και μάτες της Light. 4, 9, 7, 5, δείτε εδώ, 5ος ο Marathon Boy. Και σε επανάληψη η τέταρτη υποδρομία. Παρότι δεν έφυγε καλά ο Harry Secret, θα πιέσει στη συνέχεια ο αναβάτης του και θα ακολουθήσει σε επίκαιρη θέση, τρίτο συγκεκριμένα πίσω από το Legal Power, το Marathon Boy. Πάμε και πάλι για την τελική ευθεία, με το Legal Power να απλωθεί, όπως είπαμε, στο τέλος τα πράγματα. Ο Marathon Boy μπαίνει δεύτερος, αλλά αρχίζει να υποχωρεί. Θα το προσπεράσει αρχικά ο Harry Secret και τη συνεχεία ο Παριδάκος και ο Majesty's Light. Αυτά λοιπόν συνέβησαν εδώ στην τέταρτη υποδρομία, 4, 9, 7, 5, επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα και πάμε για το ρεπορτάζ.